όλα αυτά να είναι έτοιμα σε χρόνο 4-5 μήνες πριν την κατάσταση του τεχνικού προγράμματος και να υπάρχει και μία οπτικοποίηση για τα τρία τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, αναδημοτική ενότητα, πηγή χρηματοδότησης και ανακατηγορία έργου, δηλαδή κτηριακά ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία έργου, να υπάρχει ένα διάγραμμα, να μπορούμε να ξέρουμε εκ των προτέρων, πολύ πρόχειρα και όχι να χανόμαστε εδώ πέρα μέσα σε εκατοντάδες κωδικούς, εκατοντάδες έργα, να μην μπορούμε να βγάλουμε πολύ γρήγορα συμπέρασμα, να ξέρουμε ότι στη Δημοτική Ενότητα ΤΑΔΕ πήγε σαν τόσο, πήγε ποσοστό από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων τόσο, για κυριακά πήγαν τόσο, για οδομία πήγαν τόσο, νομίζω ότι είναι μια οπτικοποίηση, είναι η υπηρεσία πληροφορική του Δήμου, νομίζω είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και μπορεί να φτιάξει, παίρνοντας αυτούς τους πίνακες εδώ πέρα, να οπτικοποιήσει με ένα πρόχειρο Excel ή με κάτι τέτοιο, ή με διαγράμματα ή με δημοφιλίες. Ένα άλλο που πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μας είναι να γίνουν συνοπτικοί πίνακες παρουσίασης για να υπάρχει ένα checklist ανά έργο. Δηλαδή, υπάρχει ένα έργο οδοποιίας, να υπάρχει ένας πίνακας και να μπαίνει ένα checklist τι συνοδές μελέτες έχει, πού έχει φτάσει, τι έχει απορροφήσει μέχρι τώρα το έργο, τι προβλέπεται να απορροφηθεί, ώστε ο κάθε ένας από εμάς να μην επιβαρύνει τις υπηρεσίες κάθε φορά να πληροφορηθεί που έχει φτάσει το έργο. Ήδη στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης είδαμε ότι πολλές ερωτήσεις ήταν απορίες, τι έχει γίνει αυτό το έργο, πού βρίσκεται. Αυτό μπορεί να γίνει, να είναι σε κατάσταση online, να μπορεί να μπαίνει ο κάθε δημότης ακόμα σε μια ειδική σελίδα και να βλέπει ακριβώς που βρίσκεται το κάθε έργο, σε τι ακριβώς στάδιο και από πλευράς χρηματοδότησης και από πλευράς εξέλιξης. Εμείς σαν δημοτική παράταξη χαιρετίζουμε την μελέτη για το παραλιακό μέτωπο, γιατί ήταν και ένα από τα κυριότερα σημεία του προγράμματός μας, που πραγματικά θα δώσει άλλη πνοή στο νησί μας, ξεκινώντας το παραλιακό μέτωπο από τον Πρωτάβο και φτάνοντας μέχρι την Αγία Παραμίσου. Οι προτεραιότητες που δίνουμε, επειδή είμαστε πιστοποιημένοι σε σχέση με τα κτίρια τα οποία φιλοξενούν τα παιδιά μας και την νεολαία μας, είναι τα κτίρια των σχολείων, είτε είναι δημοτικά είτε γυμνάσια. Ξέρουμε ότι πολλά κτίρια είναι της δεκαετίας του 50 ή του 60. Άρα λοιπόν θέλουμε να είναι σημείο αναφοράς, κοινωνικό, πολιτισμικό και πρώτιστο να προτείνουμε ότι πρέπει να δούμε με ιδιαίτερη προσοχή την επικαιροποίηση και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας που διέχουν τις κατασκευές σχολικών μονάδων ή χώρων φιλοξενίας παιδιών κτλ. Σαν τέτοιες θεωρούμε επιγραμματικά τις κάτωθι κατηγορίες. Την αντισεισμική θωράκιση, κατά προτεραιότητα τον έλεγχο των παλιών σχολείων και τη συμμόρφωση με επίκαιρους κανονισμούς. Έλεγχο επάρκειας, συμμετοχή, ισχύω σαν νομοθεσία, ΚΑΝΕΠΕ και τον Ευρωπαϊκό 18, έλεγχο χαρισών τυποποιείων. Αφού προταθούν παρεμβάσεις, μετά την επίλυση έλεγχο, να ενταχθούν και να υλοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για τις σχολικές μονάδες, αίθουσες διδασκαλίας, φροντιστήρια, νηπιαγωγεία, τα οποία είναι κτίρια μεγάλης σπουδαιότητας και ανήκουν τα κτίρια εκπαίδευσης, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας Σ3, όταν κάποιες στον ίδιο πίνακα κατατάσσονται στην κατηγορία Σ2. Η ενεργειακή περιβαλλοντική μελέτη έχει ήδη ξεκινήσει ορισμένα σχολεία και τη στηρίζουμε. Όσον αφορά την πυρασφάλεια, να γίνει πλήρη συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό πυρασφάλειας κτηρίων και επίσης να γίνει ανακαθορισμός των αιθουσών και του πληθυσμού των μαθητών που μπαίνουν σε κάθε αίθουσα σύμφωνα με τους καινούριους κανονισμούς. Από υγειονομικής απόψεως, θέσπιση και συμμόρφωση με υγειονομικούς νόμους και θέσπιση ειδικών κολυμπηγείων, κατάλληλα ωράρια για συνεχή παρουσία καθαριστών, για τη βελτίωση υγειονομικών συνθήκων στα κηλικία και στις τουαλέτες καθώς και στους χώρους μάθησης.
να γίνουν ηλεκτρομηχανολογικές αναβαθμίσεις και ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα ασφάλειας στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Πολλά σχολεία έχουν ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που είναι παλιάς τεχνολογίας και για λόγους ασφαλείας αυτά όλα πρέπει να προσεχθούν. Και επίσης να υπάρχει χειροδομική ασφάλεια των χρηστών. Προτείνουμε λοιπόν τη δημιουργία μητρώου καταγραφής και ειδικού κλιμάκιου ελέγχου των σχολικών μονάδων σε όλες τις κατηγορίες, ώστε να καθοριστεί η προτεραιότητα και η ιεράρχηση των παρεμβάσεων. Την ειδική ενασχόληση του Δημοτικού Συμβουλίου με μια θεματική συνεδρίαση και τη λήψη απόφασης για προσαρμογή με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες. Πιθανή τροποποίηση του προϋπολογισμού, ώστε να καλυφθούν και να καθοριστούν οι ανάγκες παρέμβασης, στατική μελέτη, επέμβαση όπου χρειάζονται, βελτιώσεις όσον αφορά την ασφάλεια στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ενεργειακή αναβάθμιση. Τη δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για διασφάλιση όλων των απαιτήσεων σε βάθος τριετίας και προτεραιότητα στο νέο ΕΣΠΑ. Στα σχολεία ίσως πρέπει βέβαια να γίνει μια αξιολόγηση ποια κτίρια έχουν προοπτική, γιατί ώστε να μην γίνονται έλεγχοι και βελτιώσεις σε κτίρια τα οποία μπορεί να καταργηθούν σε ένα ή δύο χρόνια. Σας είπα προηγουμένως ότι δεν προλάβαμε σαν παράταξη να ενημερωθούμε πλήρως και στο τι πρότεινε η κάθε δημοτική ενότητα. Σε μία συζήτηση που είχαμε την δημοτική ενότητα Ομηρούπολης, που ήταν και η μόνη που είχα έτσι μία κουβέντα παραπάνω, είχαμε σημείωση στο παραλιακό μέλλον που με χαρά είδαμε ότι έχει μπει σε έναν δρόμο. Σημαντικά έργα για την δημοτική ενότητα Ομηρούπολης, η οποία και πληθυσμιακά και σαν έκταση είναι μεγάλη, είναι η παράκαμψη του νότιου Γροντάδου, η εσωτερική οδοποιία του Γροντάδου, η οποία είναι σε πολύ κακό στάδιο. Μπορεί να γίνει επίσης βελτίωση, βέβαια μία παραχώρηση από το φόβο στο προαύλιο χώρο του Αγίου Γεωργίου για να γίνει και ένα πάρκο το οποίο να είναι και φωτιζόμενο. Και επίσης αυτό που λείπει από τον Πρωτάδο είναι ένας νέος δορυφορικός σταθμός, ο οποίος μπορεί να παραλαμβάνει και παιδιά από χωριά όπως τη Λαγκάδα, Λακαρνάμινα κτλ. Άλλες προτάσεις, επιγραμματικά για να μην φάμε τον χρόνο, που μπορούμε να κάνουμε είναι η αποταρία που είναι το επίκεντρο της αγοράς μας, να συντηρηθεί, να γίνει απολύαση των πλατών, να προσεχθούν τα καπάκια των ογρίων και γενικώς να δοθεί περισσότερη προσοχή. Σε όλες τις εισόδους της αμπλοταρίας να μπουν απαγορευτικές πινακίδες και αν επιτρέπεται σε συνωνές με την τροχέα να μπουν κάμερες κλειστού κυκλώματος ώστε να παρακολουθούνται οι παραβάτες. Υπάρχει ένα έγγραφο από την Τροχέα Αρχείου για εκπαιδευσιωμένες διαβάσεις στη διασταύρωση με Πασπάτη, Αργέτη, Καλαμπό, Κρατσικής. Δεν είδαμε στο τεχνικό πρόγραμμα κάποια μέρημνα για εξέβρεση χώρων πάρκινγκ. Ίσως να χρειαστεί να διερευνηθεί εάν μπορούν να γίνουν κάποια πάρκινγκ στα κτίρια, στα οικόπεδα Ζαφυράκη, στα Ταμπάκικα ή δυτικά του κλειστού γυμναστηρίου και πιθανή διασύνδεση πάλι με το κέντρο της πόλης και με τι τρόπο, με δημοτική συγκοινωνία. Πιθανότητα δημιουργίας πρόσθετων λωρίδων στον περιφερειακό δρόμο, ώστε να μπορεί εύκολα ένα όχημα μικρό να περάσει ένα μεγάλο, ένα ρημουργούμενο ή ένα φορτηγό που είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Διερεύνηση δηλαδή για τους περιφερειακούς δρόμους. Στη συμβολή Ιωάννου Χρήστου και Ροδοκανάκη, τώρα μια και είναι ακόμα υποκατασκευή το έργο, μπορεί να γίνει εκεί κάποιος κόμπος ώστε η έξοδος ειδικά προς το Βαρβάσι, λόγω του ότι είναι τελείως ορθή η γωνία, θα έχει πρόβλημα ορατότητος, οπότε καλύτερα από την αρχή να γίνει σωστό το έργο. Απαραίτητος ο φωτισμός της πόλης και των περιφόρων. Πρέπει να ξεκινήσει κανείς από την πλατεία μας, η οποία το βράδυ είναι πολύ σκοτεινή. Επίσης, ένα σημείο το οποίο αποτελεί και σημείο εισόδου
προς την πόλη μας και είναι αυτή τη στιγμή το πιο σκοτεινό κομμάτι. Είναι από το ελληνικό κάστρο προς το βορρά, δηλαδή μέχρι του Χανδρέη. Ο φωτισμός είναι απαράδεκτος. Είναι είσοδος της πόλης μας και πραγματικά θυμίζει, όχι ευρωπαϊκή πόλη, θυμίζει έτσι ένα εγκαταλειμμένο χωριό η είσοδος στην πόλη μας. Θέλουμε να ληφθεί υπόψη κονδύλι για τις διαβάσεις και αναβάθμιση των διαβάσεων, φωτισμό τους κτλ. Αναβάθμιση της οδοποιίας από Δημαρχείο μέχρι Νοσοκομείο, ΔΕΗ και Αγία Παρασκευή μέχρι το Τάγμα. Κυκλοφοριακή σύνδεση νοσοκομείου που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πολύ επικίνδυνο το να μπει κανείς στο νοσοκομείο, ακόμα πιο επικίνδυνο το να μπει και να ακολουθήσει πορεία προς την πόλη, λόγω του ότι υπάρχει εκεί και η έξοδος από το σούπερ μάρκετ. Επίσης το ανασχετικό φράγμα στη περιοχή της Ευρετής μπορούν να συμπεριληφθούν επιπληκτιστικές και επιμερικές γεωτρήσεις. Και στο Φραγκοβούνι και στο Γιάζου υπάρχουν πολλές νεροδιαβασίες που χρειάζονται να καθαριστούν και να διατηρηθούν και να βελτιστούν τα πηγάδια της περιοχής. Και επίσης, σε συνεννόηση ίσως με την περιφέρεια, να γίνει κάποια ενέργεια με το Σαραπιό που είχαμε τα προβλήματα πέρσι, ώστε να πάρει και αυτό το δρόμο και να γίνει ένα χρήσιμο έργο. Όπως είπα, οι δυσκολίες είναι μεγάλες στο να μπορέσουμε μέσα σε 2 ή 3 μέρες να λάβουμε πλήρη γνώση του τεχνικού προγράμματος. Θεωρώ ότι από την επόμενη χρονιά θα έχουμε το χρόνο να συνθέσουμε όλες μαζί οι παρατάξεις, να είμαστε γνώστες αρκετό χρόνο πριν, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και να προχωράει γρηγορότερα και πιο υποδομητικά η όποια συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα.